Και ότε ίγκυσαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον αυτής, «Πορεύθητε εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθέως ευρίσετε όνων δεδεμένην και πόλων μεταυτής. Λύσαντες, αγάγετέ με, και αν τη σημείν ύπητη, ερείτε ότι ο Κύριος αυτόν χρειαν έχει. Ευθέως δε αποστελεί αυτούς. Τούτο δε όλων γέγονεν ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, «Είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ, πραείς και επιβεβικός επί όνων και πόλων ιών υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητέ και ποιήσαντες καθώς προσέταξεν αυτής ο Ιησούς, ήγαγον την όνων και των πόλων, και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών, και επεκάθισαν επάνω αυτών. Ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα ημάτια εν τη οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων, και εστρώνιον εν τη οδό. Οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες, έκραζον λέγοντες, «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και εις ελθόντος αυτού εις Ιεροσόλυμα, εσείς τη πάσα η πόλης, λέγουσα, «Τις έστειν ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον, «Ούτος εστίν Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέθ της Γαλιλαίας». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού, και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τας τραπέζας των κολυβιστών κατέστρεψε, και τας καθέδρας των πολλούντων τας περιστεράς. Και λέγει αυτής, «Γέγραπτε, ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε, ημείς δε αυτόν επίησατε σπήλαιων ληστών, και προσήλθον αυτό τυφλή και χολή εν το ιερό, και εθεράπευσεν αυτούς. Ειδώντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια αεποίησε, και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό, και λέγοντας, «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ηγανάκτησαν και είπων αυτό, «Ακούιστι ούτι λέγουσιν?» Ο δε Ιησούς λέγει αυτής, «Ναι, ουδέποτε ανέγνωτε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Και κατά λοιπόν αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν, και ευλίστη εκεί. Πρωίας δε επανάγων εις την πόλην επίνασε. Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού, ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβρεν εν αυτή η μυφύλα μόνον. Και λέγει αυτή, «Μικέτι εξου καρπός γέννητε εις τον αιώνα». Και εξηράνθη παραχρήμα εις εκεί. Και ειδώντες οι μαθητέ θαύμασαν λέγοντες, «Πώς παραχρήμα εξηράνθη εις εκεί?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, «Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της οικείς ποιήσετε, αλλά καν το όρι του το ύπητε, άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν, γεννήσετε. Και πάντα όσα αν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε. Και ελθόντι αυτό εις το ιερόν, προσήλθον αυτό διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες, «Εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς?» Και τι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, «Ερωτήσω ημάς καγό λόγον ένα. Ον εάν υπητέμι, καγό ημίν ερώ, εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν ειν, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων. Οι δε διελογίζοντο παρεαυτής λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού, ερή ημίν, διατίουν ουκ επιστέσατε αυτό. Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον. Πάντες γαρ έχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην». Και αποκριθέντες το Ιησού είπον, ουκ είδαμεν. Έφη αυτής και αυτός, ουδέ εγώ λέγω ημίν εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Τι δε ημίν δοκί. Άνθρωπος είχε τέκνα δύο, και προσελθόν το πρώτο είπε, «Τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζουν το αμπελόνι μου». Ο δε αποκριθής είπεν, «Ου θέλω». Ύστερον δε μεταμεληθείς, απήλθε. Και προσελθόν το δευτέρο, είπεν ως αυτός, ο δε αποκριθής είπεν, «Εγώ, Κύριε», και ουκ απήλθε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός, λέγουσιν αυτό, ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Αμήν λέγω ημίν, ότι ητελώνε και επόρνε, προάγουσιν ημάς εις την Βασιλείαν του Θεού.
Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και ούκ επιστεύσατε αυτό, οι δε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Ημείς δε ειδώντες, ού μετεμελήθητε ύστερον του πιστεύσε αυτό. Άλλην παραβολήν ακούσατε, άνθρωπός της, είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα, και φραγμόν αυτό περιέθηκε, και όριξεν εν αυτό λινών, και οκοδόμησε πύργων, και εξέδωτο αυτόν γεωργής, και απεδίμησεν. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε λιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνας των πρώτων, και επίησαν αυτοίς ως αύτος. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, «Εντραπίσονται τον ιόν μου». Οι δε γεωργοί ειδώντες τον ιόν ύπων εν εαυτής. Ούτως εστίν ο κληρονόμος. Δεύτε, αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήση της γεωργής εκείνης. Λέγουσιν αυτό, «Κακούς κακός απολέσει αυτούς». Και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ή την εσαποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγένε το αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω ημίν, ότι αρθίσετε αφημών η Βασιλεία του Θεού, και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Και ο πεσόν επί των λίθων τούτων, συνθλαστήσετε. Εφών δαν πέσει, λυκμίσει αυτόν. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, έγνωσαν ότι περί αυτόν λέγει. Και ζητούντες αυτόν κρατήσε, εφοβήθησαν τους όχλους, επειδή ως προφήτην αυτόν ήχων.